Η πλήρης γνώση των νοημάτων, η πλήρης κατανόηση των νοημάτων του οποιοδήποτε ύμνου, αλλά και του απολυτικίου της Ανάστασης «Χριστός Ανέστη», συνδέεται μαζί με την μουσική ερμηνεία, μαζί με την μουσική εκτέλεση, αλλά και μαζί με την μουσική κατανόηση και θεωρητική ανάλυση του ύμνου. Στο σημερινό μας μάθημα, εγώ η καθηγήτρια μουσικής Αθηνά Μαρκετάκη, πτυχιούχος διπλωματούχος καθηγήτρια ιεροψάλτρια βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης, εξηγώ, αναλύω, προφέρω, αποδεικνύω και πραγματοποιώ αυτήν την ανάλυση στο πολιτικό μας. Η κλίμακά μας είναι διατονική, έχουμε στο τετράχορδό μας διάταξη στα μικροοικομόρια, στα μόρια 10, 8, 12. Ο ήχος μας είναι πλάγιος, πλαγιάζει, δηλαδή από τον Κύριόν του είναι ο ήχος μας ο πλάγιος του πρώτου. Έχουμε μείζωνα διαζευτικό τόνο στη μέση και αρχίζουμε από το πα ως μελική συμπεριφορά. Το απήχημά μας είναι ανέ-ανές παγάβου πα και το σύστημά μας είναι σύστημα διαπασόλ των χορδών. Ανέ, ανές, Χριστός. Έχουμε φτάσει στα 42 μόρια, στα 42 μικροηχομόρια, φτάσαμε στο και, δηλαδή φτάσαμε στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας στη Δεσπόζουσα. Ανέστη, εργαζόμαστε στο δεύτερο τετράχορδο, το οποίο έχουμε εδώ στο δεύτερο τετράχορδο, το ζώο επιστρεφόμενο, ζώο με τη βάρυνση, οπότε προφέρουμε και φτάνουμε στο δι, στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας, στην υποδεσπόζουσα. Εκ νεκρών, παδί και νεκρών, φτάσαμε πάλι στο και στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακάς μας. Θανάτο, είμαστε από το δι, είμαστε λοιπόν στο δι στην τριφωνία του ήχου και έχουμε διάστημα τρίτης μικρής, ζω με την ύφεση, ζω εν υφέση, θα λέγαμε κάτι σαν ευρωπαϊκή μουσική, ζω μπεμόλ, έχουμε τη βάρυνση και κάνουμε στάση στο δι, είμαστε λοιπόν στα μικροηχομόρια από το πα 30 ηχομόρια. Θανάτων. Φτάσαμε στο βου, δηλαδή φτάσαμε στην δεύτερη βαθμίδα της κλίμακάς μας, στη βυζαντινή μουσική. Είμαστε δηλαδή στην επιτονική βαθμίδα, γνωρίζοντας όμως αυτό ότι για την ευρωπαϊκή μουσική είναι κάτι σαν μείον δεύτερη βαθμίδα, μείον δύο γραμμές, μείον δύο κόμματα, μείον δύο μικροηχομόρια στη δεύτερη βαθμίδα. Τίσας, ζω ατζέμ ασιράμ, έχουμε βαρημένο το ζω και ετοιμαζόμαστε για διάστημα ζω ατζέμ ασιράμ, νη στραβός τόνος όπως λέμε στην ευρωπαϊκή μουσική, δηλαδή έχουμε 12 μόρια, 12 μικροηχομόρια και τις της μνήμαση. Έχουμε κατάβαση στην κλίμακά μας, κατεβαίνουμε, κατερχόμαστε σε κατιούσα πορεία, σε κατιούσα φορά και γυρνάμε στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακάς μας στο πα, είμαστε δηλαδή στην τονική βαθμίδα του ήχου. Ζωή, ζωή, εκτόξευση της φωνής στα 42 μόρια όπως το Χριστός. Έχουμε δηλαδή πάλι εδώ διάστημα πέμπτης καθαρής. Χαρισαμένος. Και
κάνουμε κατάληξη στα 30 μόρια, στα 30 μικροϊχομόρια από τη βάση μας, δηλαδή στην τριφωνία του ήχου, στο δι. Έχουμε δηλαδή τετάρτη καθαρή για την ευρωπαϊκή μουσική, δεσπόζος θόγκος ο δι. Και έχουμε χαρισάμενος, όχι δι γα δι, αλλά δι γα με τη δίεση δι. Χαρισάμενο, και έχουμε Δευτέρα Ναπολιτάνικη Παύου 6 με τη βάρυνση, έχουμε για την ευρωπαϊκή μουσική Δευτέρα Ναπολιτάνικη και προχωρούμε στη βάση μας. Ως το Χριστός Ανέστη, το ακούμε για 40 μέρες, προφέρεται και ψέλλεται καθημερινά από την τελετή της Ανάστασης μέχρι την παραμονή, παραμονιάτικο, της ανάληψης του Αγίου ημών Κυρίου Ιησού Χριστού, που αυτή η παραμονή πάντοτε πέφτει Τετάρτη και έχουμε την απόδοση της γιορτής του Πάσχα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημά μας. Η ουσία του μηνύματος νοηματοδοτείται στις ψυχές των ανθρώπων. Από εμένα, την καθηγήτρια μουσικής ελληνικής δημοσίας εκπαίδευσης Αθηνά Μαρκετάκη, πτυχιούχο διπλωματούχο καθηγήτρια ιεροψάλτρια βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και ιεροψαλτικής τέχνης, να ξέρετε ότι μαζί με τα μαθήματα που παραδίδω, παραδίδω και μεταλαμπαδεύω ψυχική εμψύχωση, ψυχική ενδυνάμωση, ψυχική ανάταση και ψυχική ανάσταση. Γεια σας!